Καλησπέρα κυρία Καλέμη. Καλησπέρα σα. Ευχαριστούμε που είστε εδώ κοντά μα. Και ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε και μου δώσατε αυτή την ευκαιρία να έρθω κοντά σα. Είμαι συνδέσμου Ελληνίων Επιστημόνων, όπω είμαστε και δύο μέσα. Λοιπόν, ε, είσαστε και συγγραφέα εκτό από μηχανολόγο μηχανικό. Ναι, έχω ξεκινήσει το πρώτο μου βιβλίο ναι. για την ώρα. Σκέφτομαι βέβαια. Θέλω να κάνω και, και, και επόμενα. άλλα πράγματα. και Θα και μα μιλήσετε τα συνέχεια. Έχετε γράψει λοιπόν την πυρασφάλεια επιβατηγού πλοίου από τις εκδόσεις ΣΕΛΚΑ 4ΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ. Σωστά. Ναι, ναι. Είναι στις τεχνικές εκδόσεις. Είναι από τις πιο παλαιότερες εκδοτικές ναι. εταιρείες και τις πιο, τις πιο αξιόπιστες. Περισσότερα αξιόπιστες. Ναι. Μάλιστα. Ε, πείτε μας έτσι λίγο και για τις σπουδέ σα και πώς έτσι το σκεφτήκατε να το αποτυπώσετε σε ένα βιβλίο. Συνήθως οι μηχανολόγοι δεν το κάνουν εύκολα. Οι νέοι ναι, μηχανολόγοι ίσω. Οι, οι παλιοί, επειδή είμαστε ναυπηγοί και μηχανολόγοι στο Μετσόβιο mm -hmm. Πολυτεχνείο, μέχρι το τρίτο έτος είμαστε μαζί, κάναμε κοινά μαθήματα. Mm -hmm. ε, οπότε είχαμε, υπήρχε μια όσμωση mm -hmm. <laughs> μεταξύ των Ε, Εγώ έτυχε να κάνω την διπλωματική μου στο Πολυτεχνείο πάνω στην πυρασφάλεια επιβατηγού πλοίου. Mm -hmm. ε, βέβαια, είχα πάντα με τα πλοία μια αγάπη mm -hmm. <laughs> και με τη θάλασσα. Mm -hmm. ε, εντάξει. Ε, είμαι από το Μαραθώνα. Η θάλασσα είναι κοντά και είχαμε Έτσι. πάντα μια. Βέβαια δεν Έτσι, είναι κανένα λιμάνι, αλλά είχαμε μια πολύ ωραία επαφή με τη θάλασσα και δίκαιο όλε με τα ταξίδια. Και γι' αυτό είναι και. Γιατί πολλοί με ρωτάνε γιατί επιβατικό πλοίο. Και δεν έκανα, επειδή τα... είναι τα φορτηγά, τα, ε, τα... Μπαλκάρια και όλα αυτά πιο... έχουν πιο μεγάλη αγορά, πιο μεγάλο mm -hmm. κοινό. Και πολλοί με ρωτάνε γιατί επιβατικό πλοίο που είναι πιο περιορισμένο. Ε, και ναι. είναι, είναι δύο οι λόγοι που έκανε αυτό. Το ένα ήταν η αυτή με τα ταξίδια πάντα, όταν έμπαινα σε ένα από μικρή, σε ένα καράβι να ταξιδέψω, πάντα είχα την περιέργεια πώς αυτό λειτουργεί, πώς πάει, πώς μας πάει πάνω στη θάλασσα. Και μετά το άλλο ο άλλος λόγος είναι η αγάπη μου και το ενδιαφέρον μου για τον άνθρωπο και την ασφάλεια. Σωστά. Ε, και όταν είμαστε, δηλαδή πολύ περισσότερο, όταν είναι κάποιος πάνω και ταξιδεύει, είναι απλώς επιβάτηση... Κάνει τι διακοπέ του πάνω σε ένα πλοίο, γιατί είναι και τα Η Πιβατικό δεν είναι μόνο το πλοίο που μα μεταφέρει από ένα λιμάνι σε ένα άλλο. Είναι και αυτά που κάνουμε τι διακοπέ μα, κάνουμε τι κρουαζιέρε μα και περνάμε. Μπορεί κάποιοι να περάσουν και μέρε πάνω στο πλοίο, χωρί να έχουν κατέβει σε λιμάνι. Άρα είναι ένα απλωτό ξενοδοχείο. Οπότε οι λόγοι ασφάλεια είναι ακόμη πολύ πιο, πιο σημαντικοί και πολύ πιο ενδιαφέροντε. Και έτσι βγήκε το επιβατικό πλοίο mm -hmm. ε, και βέβαια μετά έκανα και ένα μεταπτυχιακό πάνω στο Marine Engineering Management στο Greenwich, mm -hmm. όπου και εκεί πάλι εστιάστηκα στην πυρασφάλεια και γενικά στα πλοία, αλλά το επιβατικό πάντα έμενε στη, στο μυαλό μου και στη σκέψη μου. Ε, κάποια στιγμή βρέθηκα με τον κύριο Σελούντο που είναι ο ιδρυτής αυτής της εκδοτικής εταιρείας Κουβεντιάζοντα λέγαμε διάφορα, είπα και για τη διπλωματική, είπα και για τα μεταπτυχιακά μου, είπα για όλα αυτά. Μου λέει, δεν μου φέρνεις να δω, λέει, τι έχει κάνει. Ε, και όταν το είδε όλο το, το πόνιμα, το άρεσε πάρα πολύ. Mm -hmm. Και έτσι ξεκινήσαμε και εκδόθηκε αυτό, αυτό το βιβλίο, βγήκε δηλαδή αυτή η έκδοση, η οποία μέσα αυτή η έκδοση ε, έχει, εκτός από τα πρακτικά θέματα, ε, δηλαδή πώς, ε, μπο, ε, πώς προλαμβάνουμε μια φωτιά, Πώ την καταστέλουμε. Έχει και την ομοθεσία. Έχει ελληνική, διεθνή νομοθεσία. Και ακόμη έχει και ένα κεφάλαιο που είναι πάνω στην ιστορία, στην ομοθεσία του πλοίου από τα αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα. Ωραία αυτό. Ναι, γιατί έχουμε την ιστορία. Έχω ένα <laughs> έτσι ας το πω <laughs> μεράκι. Ναι. Και ήθελα να το βάλω και αυτό μέσα. Mm. Και το έψεξα αρκετά. Ε, και ξεκινάει από την αρχαία Ελλάδα, όταν ήταν η αρχαία Ρόδο, πρώτη δύναμη σε όλη τη Μεσόγειο. Άλιστα. Και υπάρχουν τα πρώτα ψήγματα νομοθεσία όπου απαγορευόταν να τηγανίζουν ψάρια πάνω στα πλοία όταν είχε τρικυμία. Γιατί τότε τα πλοία ήταν ξύλινα, και με την τρικυμία μπορούσε εύκολα να αναποδογυρίσει το τηγάνι ή να φύγει φωτιά Α, και μάλιστα. να καεί και να, οπότε να βυθιστεί. και μετά έχει μια πορεία, είναι ένα ολόκληρο κεφάλαιο που έχει μια πολύ ωραία έτσι, διαδρομή μέσα ανά τους αιώνε με την ομοθεσία. Ωραία. Και έτσι είναι καλό που μα κάνατε και το διαχωρισμό για το πιβετικό πλοίο, το τι σημαίνει και η πυρασφάλεια για να καταλάβουν και οι τηλεθεατέ, γιατί φαντάζομαι ότι ο κόσμο να μην το ξέρει αυτό. Ναι, εντάξει, για την πυρασφάλεια, λίγο πολύ νομίζω ότι εντάξει, είναι το λίγο γνωστό ποιο είναι για το επιβατικό. Ναι, το επιβατικό, πώ ναι, είναι, Ναι. Υπάρχουν, αλλά υπάρχουν πάρα πολλέ κατηγορίε πλοίων. Mm -hmm. Που αν ξεκινήσουμε να συζητάμε για αυτό θέλουμε. Όχι, εντάξει. Ναι, ναι. Ε, έτσι λοιπόν, φροντίζουμε και το περιβάλλον, έτσι. Ναι, με αυτό ε, υπάρχει, είναι διπλό. Μου πω και τριπλή προστασία και τριπλό, του, και εγώ έτσι του, του περιβάλλοντος με το να προστατεύεις οποιοδήποτε πλοίο, όχι μόνο το επιβατηγό από ναι. το θέμα της φωτιάς. φωτιά. Ε, καταρχήν είναι ότι όταν γίνεται καύση, βγαίνουν διάφορα, έχει, εκλείονται πάρα πολλέ ουσίες και αέρια τα οποία είναι επιβαρυντικά στο περιβάλλον, είτε είναι στη θάλασσα είτε είναι στη ξηρά. Ε, το άλλο που έχει με το πλοίο είναι τα καύσιμα που μολύνεται μέσα και η θάλασσα, εκτός δηλαδή από την ατμόσφαιρα, τον περιβάλλοντα τον αέρα, μολύνεται και ο, ο θαλάσσιος και ο βυθός, και ο, και ο, και ο, ο θαλάσσιος χώρος. Ε, οπότε, προστατεύοντας ε, ένα πλοίο, εκτός από το να προστατεύεις ανθρώπινες ζωές, να προστατεύεις την περιουσία που είναι το πλοίο, ε, προστατεύεις και το περιβάλλον και τα... Και τα και τα, πέρα από το θάλασσα σαν το πλακτόν, τα φυτά και τις, είναι και ζωντανοί οργανισμοί τα ψάρια, τα οποία μετά ξανεπιστρέφουν πάλι στους ανθρώπους ώστε, όταν ναι. τα καταναλώνουμε και άρα υπάρχει μια λυσίδα που ανακυκλώνονται όλα αυτές οι βλαβερές ουσίες που μπορεί να περάσουν εκτός από την ατμόσφαιρα και στον ανθρώπινο οργανισμό. Πολύ καλό. Έτσι να βρούμε κάποιου τρόπου να το φροντίσουμε και αυτό τελικά. <laughs> ναι, γιατί, εντάξει, είναι, χρειάζεται να τα βλέπουμε σφαιρικά τα, έτσι, έτσι. τα πράγματα. Ε, αυτή η έκδοση, λοιπόν, στον χώρο τη ναυτιλία τι θα μπορούσε να προσφέρει πέρα από τα, όλα όσα είπαμε μέχρι τώρα. Ε, ναι, θα μπορούσε να. Καταρχήν, ε, αυτό που έτσι είναι, ήταν σκοπό τη έκδοση, ε, έχει γραφτεί σε πολύ απλή γλώσσα. Ναι, που απλή, μπορεί είχα. να γίνει κατανοητό από άτομα τα οποία δεν χρειάζεται να έχουν ακαδημαϊκές σπουδέ. <laughs> γιατί στην ναυτιλία δεν υπάρχουν μόνο οι αξιωματικοί ή οι ψηλά ιστάμενοι σε ένα πλοίο που έχουν έτσι κι αλλιώ πολύ καλέ σπουδέ. Ε, υπάρχει και το, το πλήρωμα που είναι το χαμηλότερο πλήρωμα. Ε, οπότε και πολλές φορές η προστασία και ε, η ασφάλεια και του πλοίου και των ανθρώπων ε, βασίζεται όχι μόνο στο ανώτερο πλήρωμα και στο κατώτερο. Ε, οπότε χρειάζεται να πιάνουμε την εκπαίδευση, να φροντίζουμε να εκπαιδεύουμε, πιστεύω από τον ε, από τον μάγειρα, από αυτόν που καθαρίζει τι καμπίνε, από τον πιο απλό εργαζόμενο μέσα στο πλοίο να τον έχουμε ενημερωμένο για του κινδύνου που διατρέχει και πώ μπορεί να προλάβει αυτού του κινδύνου. Πρόληψη. Η πρόληψη. Αυτό το σημαντικότερο πράγμα είναι η πρόληψη. Η καταστολή είναι ένα άλλο θέμα. Αλλά αν, όταν προλαμβάνει, γενικά σε όλα τα θέματα στη ζωή, όταν υπάρχει πρόληψη, η καταστολή μετά, αν σου συμβεί κάτι κάποια στιγμή, μια στραβή, είναι πολύ πιο εύκολο να το καταστήλει όταν ξέρει από, τι, από τι προέρχεται, από τις αιτίες που προέρχεται το κακό που σε έχει βρει. Οπότε, ε, γι' αυτό πιστεύω ότι αυτό που μπορεί να προσφέρει στην αυτή, αυτή η έκδοση είναι στον χώρο της εκπαίδευσης mm -hmm. και επειδή γίνονται και στα πλοία πάρα πολλά σεμινάρια και στα προσωπικά, στο προσωπικό επάνω ε, για να τους εκπαιδεύουν σε όλα τα θέματα είναι πολύ εύκολο να το δώσουν σε έναν οποιοδήποτε άνθρωπο απλό να διαβάσει να δει γιατί έχει ένα ολόκληρο κεφάλαιο που αναφέρεται στις αιτίε της φωτιάς πάνω στο πλοίο Δεν θα μπορούσαν να ήταν έτσι δύο-τρεις περιπτώσεις απλώς ε, μες, Μια πολύ κλασική αιτία είναι το βραχικύκλωμα που μπορεί να γίνει είτε από ε, Παλιές εγκαταστάσεις που δεν έχουν ανανεωθεί. Είτε από προσεξία γιατί κάτι έχει μείνει ένα καλό κάπου έχει κάτι γίνει και δεν το έχει δει κάποιος ή το έχει προσέξει, το έχει δει και έχει πει δεν βαριέσαι, άστο κάποια άλλη στιγμή. Ε, Μία άλλη βασική αιτία είναι το, το κάπνισμα. Οι στάχτες, που, δηλαδή μπορεί και από τις στάχτες, όπου πετάει κανείς τις στάχτες μπορεί να... Και μετά πρέπει να είναι παντού όλα πάρα πολύ καθαρά, όχι μόνο η χώροι διέτηση που βρίσκεται ο πολύς ο κόσμο. Ε, χρειάζεται να είναι καθαρά και τα μηχανοστάσια, να είναι και οι κουζίνε, και οι κουζίνε είναι πάρα πολύ, επικίνδυνα, ε, πολύ επικίνδυνοι χώροι, ε, υψηλού βαθμού κίνδυνου χώροι. Γιατί έχουν τα λύπη, τα λάδια που είναι μέσα στι φρυτέ, εκεί που μαγειρεύουν. Ε, Πολλέ φορέ κάτω τα δάπεδα δεν είναι ιδιαίτερα καθαρά. Οπότε εκεί και αναπτύσσονται και υψηλέ θερμοκρασίε. Οπότε και σε αυτού του χώρου είναι πολύ εύκολο να, να, γίνει, να ξεκινήσει το κακό. Mm -hmm. Έχετε και ένα Ναι, να έχει και ένα αυτή η έκδοση. Όπου σε αυτό το cd βρίσκονται όλη η ελληνική νομοθεσία. Με όλε όμω τι βελτιώσει, εγκυκλίου, στι νομοθεσίε που έχουν ξεκινήσει από το 60 μέχρι σήμερα. Υπάρχει η διεθνή νομοθεσία που είναι η Σόλας, Υπάρχει και η κοινοτική οδηγία που αναφέρεται πάνω στην περασφάλεια επιβατηγού πλοίου. Επίση υπάρχουν στατιστικά στοιχεία που δείχνουν για πλοία που έχει ξεκινήσει για κουραζερόπλια ή για υπεροκειάνια, γιατί παλιά ήταν τα υπεροκειάνια, τα οποία τώρα βέβαια δεν υπάρχουν, τα οποία έχουν βυθιστεί και η αιτία βύθιση του είναι η πυρκαγιά, η φωτιά. Ε, και ακόμη υπάρχει μια μελέτη ενός πλοίου, ενός, κουραζο... ενός πλοίου με τις καμπίνε και με όλα αυτά, πλήρη μελέτη πυροπροστασίας με τα σπρίγγλες, με όλα τα συστήματα που χρειάζεται, με τις φωλιέ, με τους φορητού πυροσβεστήρες, με τα πυροδιαμερίσματα, μια πλήρη μελέτη ενός mm -hmm. πλοίου. Ε, άρα βοηθά λοιπόν η παρούσα έκδοση στην εκπαίδευση του πληρώματος. Ναι, βοηθάει πιστεύω. Ε, ότι βοηθάει πάρα, πολύ. Και στην αυτιλία και στην, αυτιλία, και στην, προστασία του περιβάλλοντος. Και στην προστασία του περιβάλλοντο ένα... και μπορεί και σε αυτά, δηλαδή πέρα από το χώρο καθαρά της ναυτιλίας, μπορεί και στις λιμενικές αρχές. Και αυτό είναι και πολύ αυτό, για για να το πούμε, πάρα ναι, πολλά, ναι. ναι. Γιατί όλα αυτά τα πλοία παίρνουν από τι λιμενικές αρχές στο, το, Οκ okay. για, για να, ότι είναι το αξιόπλο. Έχει γίνει ας πούμε, κάποια προσπάθεια να δοθεί το βιβλίο αυτό ή ίσως και ένα άλλο από τους αντίστοιχους εκδοτικούς οίκους Προ τι λιμενικέ αρχέ, γνωρίζετε κάτι. Έχει, να έχει γίνει. Για, για άλλο δεν ξέρω, γι' αυτό έχει γίνει κάποια προσπάθεια Ευχαριστώ. και για του νεογνώμονε, γιατί πέρα από τι λιμενικέ mm -hmm. αρχέ είναι και οι νεογνώμονε. Οι νεογνώμονε είναι οργανισμοί που ανήκουν σε κράτη, όπω υπάρχει ο ελληνικό νεογνώμονα, υπάρχει ο νορβηγικό νεογνώμονα, οι οποίοι πιστοποιούν το αξιόπλο του πλοίου. Και μέσα σε αυτή την πιστοποίηση υπάρχει και το θέμα τη πυρασφάλεια. Αν τηρούνται όλα τα μέτρα πυροπροστασία, αν συντηρούνται καλά, αν υπάρχουν. Γιατί εκτό από την, τα συστήματα είναι και, τα, και οι άνθρωποι, δηλαδή κάθε πλοίο έχει ομάδα πυρασφάλεια. Ναι. Οι ομάδε αυτέ πρέπει να είναι καλά εξασκημένε, να ξέρουν πού υπάρχουν τα, όλα αυτά τα συστήματα που υπαρχουν ολα αυτα τα συστηματα που χρειαζονται για την καταστολή, αν λειτουργούν καλώ και να ξέρουν και να τα χρησιμοποιούν κιόλα. Ε, οπότε οι νεογνώμονε και οι λιμενικέ αρχέ, όταν δίνουν το OK, ότι είναι το αξιόπλο ενό πλοίου, ελέγχουν πέρα από όλα τα άλλα τα safeties ελέγχουν και το θέμα τη πυρασφάλεια και όλα αυτά που σα είπα. Δηλαδή, αν υπάρχουν οι ομάδε πυρασφάλεια, ποια άτομα τα αποτελούν. Υπάρχουν πάλι ε, ε, φύλλα που συμπληρώνουν checklist που συμπληρώνουν σε κάθε, που κάνουν, σε κάθε περιπολία ή σε κάθε έλεγχο ή σε κάθε εξάσκηση, συμπληρώνει ο υπεύθυνο εξωματικός του πλοίου, Συμπληρώνει ορισμένα, δηλαδή τι είδε, τι έκανε, ποιά άτομα συμμετείχαν. Αν ήταν εντάξει, τι κατάσταση ήταν. Οπότε υπάρχει ένα ημερολόγιο πάνω στα θέματα αυτά τη προστασία, τη πυροπροστασία και γενικά της προστασία του πλοίου. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Ε, υπάρχει σύστημα ISO. Για τα όλα. Υπάρχει σύστημα ΆΙΖΟ. Είναι είναι η ασφάλιση ποιότητα. είναι υπάρχει η ασφάλεια ποιότητα και στα πλοία είναι και το ISM. Εκτό από το ΆΙΖΟ, το 14.000 14 είναι για το περιβάλλον. Mm. Το ε, 9001-2008 είναι για την ποιότητα, για το quality. Ωραία. Και στα πλοία υπάρχει, υπάρχει και το QSF που είναι πάνω στην ασφάλεια τη εργασία και τη υγιεινή. Αλλά τα πλοία έχουν και το ISM που είναι ένα παράλληλο του ΆΙΖΟ, είναι ειδικά για τα πλοία που συμπληρώνονται πάλι και σε αυτά έτσι υπάρχουν κάποιες λειτουργίες, λειτουργικές διαδικασίες τις οποίες πρέπει να συμπληρώνουν τα πλοία για να δίνονται ότι τηρούν όλα αυτά και το quality και το ασφάλεια εργασίας και περιβάλλοντος για το περιβάλλον, για την ασφάλεια του περιβάλλοντος και όλη τη λειτουργία που έχει γιατί είναι διαφορετική λειτουργία όλη η διαδικασία λειτουργία ενό ναι. πλοίου, πώ να συντηρείται, πώ ναι. ε, όταν μπαίνει και στα λιμάνια, πώς τα, την ώρα που θα που θα βγει, πρέπει να, να τηρούνται κάποιε διαδικασίε, κάποιε νόρμε, κάποια πρότυπα. Είναι, για τα πλοία είναι ε, παράλληλο με το Άιζο είναι το ISM και όλα Είσαι. τα πλοία έχουν αυτό το. Και αναφέρθηκε μέσα στο βιβλίο, επειδή αναφέρθηκε για την ομοθεσία, αναφέρονται και όλα αυτά τα. και για το Άιζο, για το 9000, για το Κοάλιτι, για το περιβάλλον, mm -hmm. για την ασφάλεια. Όλα αυτά τα Άιζο που είπαμε, να μην <laughs> <laughs> τα επαναλαμβάνω πάλι. Έχει μεταφραστεί σε άλλε γλώσσε ή ενδέχεται ε, να γίνει κάτι τώρα τέτοιο. Τώρα είμαι στη διαδικασία. Α, το έπιασα. Είμαι στη διαδικασία γιατί μου είχε κάνει. Ε, το Γενάρη που μα πέρασε, μου έκανε, έκανε στο βιβ όχι σε μένα, στο βιβλίο, ένα αφιέρωμα, mm -hmm. το «All About Shipping». Το «All About Shipping» είναι ένας Έλληνας, το έχει ο κύριος Τζον Φαράκλας, mm -hmm. ο οποίος όμως ζει και εργάζεται και δραστηριοποιείται στο Λονδίνο και είναι μια ηλεκτρονική εφημερίδα ναυτιλιακή Μάλιστα. που είναι σχεδόν αν όχι η πρώτη αυτή τη στιγμή στην παγκόσμια ναυτιλία η πιο αξιόπιστη, είναι μια πιο πιο αξιόπιστες ηλεκτρονικέ ηλεκτρονικές εφημερίδες στο παγκόσμιο χάρτη της ναυτιλίας. Μάλιστα, πολύ ωραία. Και μου έκανε, ναι. γιατί είχα, είχα ετοιμάσει τιμάσει στα αγγλικά και περίληψη και είχα κάνει μια μήνυμα παρουσίαση στα αγγλικά yeah. με φωτογραφίες από την παρουσίαση του βιβλίου, γιατί πέρσι, το Γενάρη, πέρσι, τον Δεκέμβρη, 6 Δεκέμβρη σχεδόν πριν ένα χρόνο ακριβώς, κάναμε την παρουσίαση του βιβλίου στο Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας με... Ε, ο Σύνδεσμος Ελληνίδων Επιστημόνων που είμαστε μέσα και, μαζί ναι, που είμαστε όλες, μέλη, ναι. και η κυρία Μπάτρα και αυτά ναι. ο κύριο Ελούδε και ήταν και από το New York College ε, μέσω του οποίου έκανα και το μεταπτυχιακό μου ο κύριο mm. Γκουσόπουλο στο πάνελ mm. των ομιλητών. Ήταν και ο κύριος Χαράλαμπος Ευαγγελίδης, πρώην ε, αξιωματικός του πολεμικού ναυτικού που στην παρουσίαση. Ε, και είχα την παρουσίαση σε αρκετό φωτογραφικό υλικό και όλα αυτά yeah. μαζί με ένα κείμενο, στα αγγλικά και παρουσίαση και τα περιεχόμενα του βιβλίου και κάποια από το CD, ε, τα είχα στείλει στον κύριο Φαράκλα γιατί έτυχε να βρεθώ στην κοπή τη πίτα των Ελλήνων εφοπλιστών στους Λόιτς, και έτσι γνωρίστηκα μαζί του. Και τον του είπα τι κάνω και αυτά. Ενθουσιάστηκε, μου λέει: Έχει κάτι. Λέω, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Και έκανε ωραία αυτά. ολόκληρο, δηλαδή έκανε ένα πολύ μεγάλο. Να είναι καλά, έκανε ένα πολύ ναι, μεγάλο αφέρομαι ναι, ναι. και τώρα ε, έχω ξεκινήσει και το μεταφράζω. Απλά είμαι τώρα στη διαδικασία της, να κανονίσω το, ε, τον εκδότη που θα. Υπάρχουν κάποιε προτάσει, αλλά ακόμα δεν έχω καταλήξει μέσω πιο εκδοτικού Φιόν. οίκου. Θα το, γιατί ο ίδιο ο, οίκ, ο οίκο δεν εκδίδει και στα αγγλικά ξενόγλωσσα ναι. ε, βιβλία και είμαι τώρα σε αυτέ τι. Ε, τι διαδικασίε, μάλλον ναι, να κανονίσουμε πώ θα γίνει, ποιο θα αναλάβει. Ωραία, πολύ ωραία. Θα σα δοθεί και το υλικό και το δικό μα μετά τη συνέντευξη. Οπότε να μα βάλετε και εμά. Ε, Εννοείται. Ε, 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 είναι χαρά μου, γιατί στο όχι. Το ηλεκτρονικό στην ηλεκτρονική αυτή εφημερίδα. Να ευχαριστήσουμε πολύ για αυτέ τι πολύ ωραίε και χρήσιμε νομίζω πληροφορίε, που λίγε φορέ ακούγονται έτσι στο κοινό. Φαντάζομαι ότι το κοινό δεν θα τυχαίνει έτσι να μαθαίνει πολλά τέτοια πράγματα που είναι πολύ εξειδικευμένα. Να δώσουμε επόμενο ραντεβού μετά από αυτά που θα έχετε από το Λονδίνο να μας πείτε. Και να ευχηθούμε και καλή τύχη στην αγγλική του έκδοση, σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα χρειάζεται να Έτσι. Σε... Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ Εστε και καλά. για τις ευχές σας και για το κάλισμα και σε σας εύχομαι καλή τύχη σε όλα ό,τι κάνετε και να είστε πάντα πολύ. καλά. Ευχαριστώ πολύ.